σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην ιστοσελίδα μας το πώς γνωρίζεις την αθλήτρια Δέσποινα Ζακουνίδου, η οποία έχει τιμήσει την αδημοπία πάρα πολλές φορές, αλλά καλύτερα να πει η ίδια για όσα γνωρίζει καλύτερα από όλα μας. Δέσποινα, ο λόγος εσένα. Καταρχήν θα ήθελα να μας πεις από πού κατάγεσαι, πού μένεις, όλα αυτά τα προσωπικά σου να πω, για να ξέρει και ο κόσμος ποια είναι η Δέσποινα. Εδώ είμαι από την Ερυθρέα. Η μητέρα μου από Ερυθρέα, ο πατέρας μου από Αθλητικής. Όλα εδώ μεγάλωσα και η αθλητική μου καριέρα ξεκίνησε από εδώ. Ξεκινήσατε από εδώ. Πότε άρχισαν να φαίνονται τα αποτελέσματα των επιδόσεων της δουλειάς που κάνεις στον αθλητισμό? Ήδη από τα πρώτα χρόνια ξεκίνησα να βαδίζω. Ήμουν πανελληνιονίκης, δηλαδή από τον πρώτο χρόνο ήμουν ήδη δεύτερη πανελληνιονίκης στα 13 μου χρόνια. Από εκεί και πέρα πώς εξελίχθηκε η κατάσταση? Μέχρι τα 18 μου προπονήθηκα εδώ, στο στάδιο της Αρυθρέας, με την Άννα τη Ζουμή. Και μετά τα 18 έφυγα στην Αθήνα και γυμνάστηκα εκεί με νοσοκομείους και προπονητές. Την πρώτη χρονιά στην Αθήνα ήμουν πέμπτη στο παγκόσμιο του Πελοβάδη και την δέκατη στο πρωτάθλημα του παγκόσμιου. Ξεκινήσαμε. Ξεκίνησε η πορεία στο εθνική ομάδα από το 2004 και μετά ανήκω στην εθνική ομάδα. Οι τελευταίες, να πω, επιτυχίες, πίκρες, γιατί ο αθλητισμός έχει από όλα. Τα συναισθήματα, οι τραυματισμούς, έχει επιτυχίες, έχει πολλά. Αν δεν μας πει κάτι γι' αυτά. Οι τελευταίες επιτυχίες θα πω τώρα για τα δύο τελευταία χρόνια. Με τη στήριξη που όταν εκεί και με τον Προφεσόρη Κολούρα της Σικελία. Το 2014 κάναμε πανελληνιακό στο Χριστό Στίβο. Με το 2015 τώρα πήραμε την πρόκληση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2000. Προηγουμένως μου είπες ότι ένας τραυματισμός τώρα θα μας αφήσει εκτός, να μην συμμετέχουμε για τον καλό της επόμενης πίνας, έτσι. Πες μας τι συμμετέχει. Ναι, μετά τον ευτυχώς μετά τον αγώνα στην Λιθουανία που έπεσε το όριο, μόλις άρχισα πάλι να μετά την ξεκούραση βάψη που έκανα, μετά από λίγο καιρό έπαθα μια θλάση στο κέφαλο, η οποία υποτροπίασε, ξανά υποτροπίασε και έτσι έμεινα πάρα πολύ καιρό έξω. Με επισκέψεις στους γιατρούς της Ομοσπονδίας στην Αθήνα, ταλαιπωρήθηκε καιρό και αποφάσισα να μην πάρω μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Γιατί φοβάμαι και για το πόδι μην χειροτερέψει, την Ολυμπιάδα, την επόμενη χρονιά, αλλά και γιατί δεν είμαι έτοιμη αγωνιστικά. Δεν είναι μόνο να συμμετέχει, για να συμμετέχει. Να προσδοκά σε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Τώρα, ένα μήνυμα για τα παιδιά, τα νέα που ασχολούνται, που θέλουν να ασχοληθούν. Γιατί κατά καιρούς διαβάζουμε και πίκρες από πολλούς αθλητές. Δεν θέλω να αναφερθώ, εντάξει, έχουμε εδώ και τριώτα του Λουμτζή, η οποία και αυτή είναι αξιόλογη αθλήτρια, δεν ξέρω αν ήταν και αυτή βαδίστρια. Όχι, ακόντιο. Ακόντιο. Ναι. Οπότε, πες μας το κλίμα που επικρατεί τώρα. Υπάρχει και το οικονομικό θέμα, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στους αθλητές, γιατί από τη μία πρέπει να δουλεύουν, από την άλλη πρέπει να αθλούνται. Πόσο στήριξη υπάρχει από την πολιτεία, από τους συλλόγους, από τους δήμους? Δεν υπάρχει στήριξη. Η Ομοσπονδία στηρίζει τους αθλητές φυσικά που είναι μόνο εθνική ομάδα και μάλιστα την ολυμπιακή ομάδα κυρίως. Και εντάξει, η στήριξη είναι μικρή, πολύ μικρή, δεν αφηγητάμε. Δηλαδή κάποιος αθλητής για να πρέπει μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα,
πρέπει να δουλεύει. Όταν δουλεύει, βέβαια. Δεν υπάρχει κάποια χορηγία τώρα. Δύσκολα. Πλέον είναι πολύ δύσκολα. Τώρα, εκτός της ομοσπονδίας που σου δίνουν ένα συμβολικό κάλυμα ποσό, δεν υπάρχει στήριξη από πουθενά. Τώρα για να δουλέψεις, γιατί το έκανα και αυτό, στην Ολυμπιάδη στο Βερολίνο, δούλευα 8 ώρες σε καφέ και μετά έπρεπε να πηγαίνω για προπόνηση. Είναι εξαντλητικό, δεν μπορείς να κάνεις, εννοείται ο αθλητισμός, δουλεύοντας και κάνοντας και προπόνηση. Η δουλειά του πρωταθλητή είναι να κάνει την προπόνησή του. Δεν μπορείς να κάνεις δύο δουλειές. Και μάλιστα τη συγκεκριμένη καταπονείς, δεν μπορείς να τα ξέρεις. Οπότε για φέτος θα μετάει τον σημείο. Πιο πολύ προετοιμάζεσαι σωματικά και ψυχικά να ξεπεράσει τον τραυματισμό. Και για τον χρόνο βλέπουμε τι θα βγει στην πορεία. Ναι, θα προγραμματίσουμε τους αγώνες της χρονιάς, χωρίς άλλους πλέον αφού είμαστε στην Ολυμπιακή ομάδα. Αλλά θα κάνουμε αγώνες σε φορμαρίες προετοιμασία. Για τον τελικό στόχο που είναι στην Ολυμπιακή ομάδα. Ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά. Σε ένα τσικλίνο τα στιγμή. Τι το συστήνεις, γιατί ο αθλητισμός δεν έχει μόνο αθλητές, έχει και πίκρες. Έτσι. Είναι ατομικό το άθλημα, αυτό το στίβουν, και υπάρχει αυτό το ότι εξαρτώνται πολλά πράγματα από την προσπάθεια, την προετοιμασία που κάνουν οι ίδιοι, πόσο πιστεύουν σε αυτό, τι στήριξη έχουν από ποιους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ένα σύνολο που επηρεάζει την εξέλιξη. Ο πρωταθλητισμός με φτώχεια δεν γίνεται.
θέλουμε και ζητάμε για τη στήριξη της πολιτείας στον βαθμό που είναι δυνατό. Όμως, χωρίς παιδεία και χωρίς αθλητισμό δεν υπάρχει ανάπτυξη, έτσι. Η παιδεία και ο αθλητισμός είναι η βάση μιας υγιής κοινωνίας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανες. Σε ευχαριστούμε για όλες τις χαρές που μας πρόσφερες και ευχόμαστε πάντα επιτυχίες, να είσαι γερή, να τιμάς τον εαυτό σου και όλους εμάς που πιστεύουμε σε εσένα και την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ.